Και δεν θα κλάψω και όλα. Αυτό το λέω σε εσά. Μπράβο, αφού το παλεύει, συγχαρητήρια. Άρα έχει μεγάλη έτσι, δύναμη. Έχω self-control. Αισθάνεσαι ότι έχει ένα δικό σου άνθρωπο με τη Βερόνικα. Αισθάνομαι, ρε παιδί μου, είναι ότι φαμίλια, δεν έκανα είναι οικογένεια. Παιδί, και μόνο που σπούδασα έναν άνθρωπο. Δεν θα κλάψω. Και μόνο που σπούδασα και της έδωσα τα φόντα όλα να τελειώσει το πανεπιστήμιο στη Ρουμανία, να είναι οικονομολόγος και management, πώς το λένε αυτό, όλα μαζί. Διαχειρίστρια. Μπράβο. Διοίκηση. Μπράβο. Να πάει εδώ στη φιλοσοφική. Μεταφράστρια, δημοσιογράφος. Να πάει να κάνει, να σπουδάσει δημοσιογράφος και να είναι και καλή δημοσιογράφος και να είναι και η πρώτη Ρουμάνα που μπήκε στην ΕΣΥΕΑ. Εστάσου, είμαι ψηλή ξανθιά. Συγχαρητήρια, Βάσια. Σε παρακαλώ πολύ, δηλαδή. Συγχαρητήρια. Σε παρακαλώ πολύ, το παιδί μου να μην καμαρώσω. Είμαι χεσμένη απάνω μου τώρα. Δα που μιλάμε, συγγνώμη, τι ωραία είναι, έχετε φάει. τι να κάνω, καμαρώνω, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, τι άλλο. Εσύ, τον Αντρέα σου, γιατί τον είδα και συγγνώμη, είναι πολύ όμορφο όμω. Πραγματικά είναι γκόμενο. Δεν το συζητάω, θα κάψει καρδιέ. Τι, η μάνα του και ο πατέρα δεν πιάνουν μία. Εσύ τώρα το παιδί αυτό που μεγαλώνεις, στα 20 του που θα είσαι νέα και πώς πολύ, λέει, νέα, στα 20 πολύ θα είσαι νέα, σκάσε, ξέρω στα 20 του θα είμαι 60 τόσο. Και λοιπόν τι, δηλαδή εγώ τώρα είμαι γριά. Ρε παιδί μου, αλλά λέω. Όχι, συγκεντρώσου για να ξέρω. Δεν θα είμαι και πιο νέα. Ναι, αλλά έχει και ξυλάκι. Η κόρη σου είναι 100. Η κόρη μου είναι 37. Ναι. Δεν χρειάζεται να πεις πόσο είναι η κόρη σου. Όχι, δεν είναι 37, έκανα λάθος. Δεν είναι 37. 33. Ηρέμηση, χαλάρωση. Αλλά θέλω να σου πω ότι εκεί θα δεις, αν ας πούμε το παιδί σου πάει για το δρόμο που θέλει και κάνει αυτό που θέλει. Ναι, είναι η χαρά των ανθρώπων να έχουν τα παιδιά τους. Και το βλέπεις και προοδεύει και χαίρεται με αυτό που κάνει. Δεν έχει μεγαλύτερο ευχαριστώ. Τι, δηλαδή. Τι, σου λείπει ένα σύντροφο στη ζωή σου, ένα άντρα. Ναι, αυτή την περίοδο μου λείπει ένα άντρα. Θέλει να κάνουμε ραντεβού στα τυφλά και να χρυσό κουφέτο για πάρτι σου, γουστάρι. Πολύ καλό. Το φαντάζεσαι. Λοιπόν, να πω προσόντα. Ναι, με συγχωρείτε. Ναι. Να μην είναι πάρα πολύ παχή. Ναι. Δεν αντέχω να σηκώνω βάρη. Έχω πολύ λεπτή. Να σηκώνει. Φερρυπίν. Αν ήταν ανάγκη, δεν θα τον σήκωνα. Πρέπει να βρούμε έναν που να έχει ανάγκη να τον σηκώνει, Βάσια. Δεν ξέρω, αγάπη μου, λέμε τώρα και σε μία σεξουαλική πράξη. Γιατί δεν λες τα ίσα ότι δεν γουστάρω τους παχείς ανθρώπους. Όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα με τους παχείς ανθρώπους. Μου το κάνεις λειτουργικό το πρόβλημα. Όχι, το λέω σεξουαλικά, δεν μπορώ να σηκώνω βάρη. Αυτό πρέπει εννοώ, να σηκώνει. Συμβαίνει. Τέλος πάντων, μην πούμε στις λεπτομέρειες αυτές. Όχι, γιατί θα πρέπει να σου δείξω την πόζα. Λοιπόν, άσε με ησυχή, μην με προκαλείς. Θέλουμε να μην είναι πολύ παχή. Θέλω να είναι οικονομικά ανεξάρτητος. Αυτό το καταλαβαίνω πολύ. Να είμαστε, όχι πλούσιος, ναι, ανεξάρτητος. Ναι, κατάλαβα. Να αγαπάει το πήλιο, ναι, να αγαπάει τα σκυλιά. Και ιδιαίτερα τα σκυλιά μου, γιατί έχω δύο. Mm. Και τα παιδιά. Και ναι, γενικά να είναι, να μπορώ να κάνω και παρέα μαζί. Το πιο σημαντικό δεν είναι αυτό. Ρε παιδιά, δηλαδή τι τώρα, κάνεις έρωτα, πολύ ωραία. Υπέροχο σεξ. Και μετά τι λες. Γεια σας. Μετά, δεν λες γεια σας. Και καλά να είσαι εσύ στο σπίτι του. Φεύγεις, λες που μου είχε μια δουλειά από εκεί. Άμα είναι αυτό το δικό σου. Κονόμα. Το κονόμησες. Σε παρακαλώ. Δηλαδή, εκεί αρχίζεις και κοπανάς τα μπούτια σου και τέτοια. Δεν παίζει. Και δεν το βάζεις βασικά, δεν είσαι τώρα για να βάζεις. Και μετά φτάνεις να πεις τώρα και εγώ πλήθηκα και γδύθηκα γι' αυτόν. Εκεί να δεις. Εκεί να δεις την τρέλα. Άρα λοιπόν θέλουμε να σου πω, επειδή είμαι πρακτικός άνθρωπος, μια και τα λέμε, δεν ξέρεις ποτέ. Να πάω να πληθώ. Υπάρχει. Μπορεί να μας βγει κάτι, ρε παιδί μου, τελειώνοντας από αυτήν την εκπομπή, θα το πετάξουμε στο δρόμο. Δεν πετάμε ποτέ τίποτα. Ύστερα εγώ και εσύ θα είμαστε πάρα πολύ τσούτσου αν δεν το εννοούμε αυτό που κάνουμε. Το έχουμε κάνει για όλους τους άλλους ανθρώπους. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έχουμε παντρέψει κόσμο και κόσμο. Λοιπόν, θέλουμε να μην είναι πολύ παχής. Και άμα μας κάσει παχουλός ωραίος. Θα του κάνω δίαιτα. Γι' αυτό σου λέω. Έχω διατροφολόγο, εσύ είμαι. Και βρε γαμώ, το μαγειρεύω και ωραία. Τι δίαιτα θα του κάνω, άλλο θέμα. Ωραία. Λοιπόν, θέλουμε τέλος πάντων να είναι, δεν μας ενδιαφέρει. Να μην είναι πολύ τεράστιος τέλος πάντων. Για πρακτικούς λόγους λειτουργικούς, τους οποίους τους ανέλησε πριν η Βάσια. Θέλουμε να είναι μια ηλικία τι, τεκνοειδές. Κοντά μου. Ποτέ δεν ήμουν τεκνοειδές. Δεν είσαι του τεκνού, εσύ, όχι. Ποτέ. Απόδειξε ότι οι πιο πολύ γκομενοί μου έχουν πεθάνει.
Και δεν γελάω γιατί έχουν πεθάνει. Γελάω γιατί πάντα πήγαινα με μεγαλύτερους. Να πούμε κάτι. Ότι καταρχήν δεν ξέρει ο κόσμος ότι το όνομα Τριφύλλη δεν είναι το δικό σου όνομα. Όχι, είναι το άντρα μου. Είναι του άντρα σου, ο οποίος δεν είναι. Ο άντρας μου, ο Γιάννης ο Τριφύλλης, ήταν ένας από τους μεγαλύτερους ηχολήπτες της Ελλάδος. Έχτισε το στούντιο Α πάνω στα Μελίσια. Ήταν προσωπικός ηχολήπτης του Μάνου του Χατζηδάκη. Με πέρναγε 24 αυτό χρόνια. Αυτό θέλω να πω. Δεν είναι στη ζωή πια ο άνθρωπος. Και μας πάντρεψε ο Μάνος ο Χατζηδάκης. Επέλεξες έναν άντρα σε νεαρή δική σου ηλικία. Απίστευτα κόητο. Μεγαλύτερο σου. Ίδιος ο Μοντάν. 24 χρόνια. Έτσι. Αυτό κάτι λέει. Κάτι συμβαίνει με το μυαλουδάκι σου. Αλλά και ο Ιβ Μοντάν κάτι λέει που σου λέω. Εντάξει, και εγώ ξέρω κοπέλες που είναι με πολύ μεγαλύτερους τους. Και εγώ ξέρω. Εντάξει. Και επίσης ξέρω και κοπέλες που δεν είναι με τόσο ωραίους άντρες. Ναι, κοίταξε να δεις. Αν δεν μετράει αυτό. Τα κομμάτια, αν είναι συλλεκτικά, δεν έτσι. Έχουν ηλικία. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει ηλικία. Όπως εσύ και εγώ είμαστε αντικέρ. Να σου πω τώρα, αυτός ο άνθρωπος... Η επόμενη δουλειά που θα κάνουμε είναι αυτή. Σε δύσκολη εποχή τη βρήκες να την κάνουμε. Δεν πειράζει. Αυτός ο άνθρωπος ήταν ο άνθρωπος που αγάπησες πάρα πολύ, σε αγάπησε και δεν ήταν για σένα μόνο ο σύντροφος, ο, τέλος πάντων, ο προσωπικός σου σύντροφος. Όχι, σε όχι, ήταν για μένα ο άνθρωπος ο οποίος με μεγάλωσε, τον έλεγαν όλοι παιδεραστή, με μεγάλωσε. Τον ερωτεύτηκες βασικά. Παντρεύτηκε, τον θαύμαζα. Ο θαυμασμός είναι λόγος για να ερωτεύεσαι. Όχι, τώρα που είμαι ψύχρεμη και είμαι όρημη, δεν ναι, έρωτας ήταν, αλλά όχι αυτό που έπαθα μετά. Γιατί ναι, μετά... αλλά να σε ρωτήσω κάτι. Έπαθα, ένα ντουβρουτζά μετά. Μετά. Κώστα, μην μιλήσεις. Θα πάμε και σε αυτό ή όχι. Εντάξει, τώρα θα πάμε. Λοιπόν, πάντως αυτός ο άντρας ήταν, πώς πω, ο Θεός μου, ήταν τα πάντα. Ο Τριφύλλης ήταν πυγμαλίωνας. Και γι' αυτό διατήρησε και το όνομά του. Βέβαια. Μεγάλη μου τιμή. Ήταν από πολύ μεγάλη καλλιτεχνική οικογένεια. Εγγονός του Γιάννη του Παπαϊωάννου, όπερα, οπερέτα, που δεν είχαμε γεννηθεί ούτε εγώ ούτε εσύ, φαντάσου. Ναι, ναι. Ούτε υποψία δεν ήμουσουν. Okay. Και της Αφώσης Αλκαίου, της μεγάλης ηθοποιού. Και με αυτόν τον άντρα ζήσατε μαζί αρκετά χρόνια. Και ήταν χωρίσαμε κάθε... υπέροχα. Αλλά υπέροχα. Γιατί εμείς οι άνθρωποι ξέρουμε να σμίγουμε και δεν ξέρουμε να χωρίζουμε. Δεν ξαναπαντρεύτηκες Βάσια. Όχι, αλλά μετά συζούσα. Άκου ένα ελάττωμα. Για πες το αυτό. Τους κονόμαγες στο σπίτι, στο δικό σου σπίτι. Δεν φεύγανε. Mm. Δεν παριστάνονται γλυκό ναι, ναι. Μαγιό παγίδα. Ναι. Αλλά με το πρωί. Γλυκό ψυχή εννοείς. Ναι, τέλος πάντων βάλε και ό,τι άλλο θες. Συνδετικό. Εκεί. Παρασκευή ερχόντουσαν σπίτι μου. Σάββατο πρωί φέρανε καλοκαιρινά, χειμωνιάτικα. Θυμητικά, ξέρετε. Ναι, την γραβομηχανή. Έπαινε γιατί... και το γραμματιακό του πράγματος μέσα. Όλα έτσι. Τα πάντα. Να σου πω, και πότε ξενερώνεις με τους άντρες, δηλαδή φαντάζομαι για να περνάνε καλά και να έρχονται να βάζουν ποδαράκι που λέει και μια φίλη. Δεν προλαβαίνω να ξενερώσω, φεύγω. Είμαι τελείως ανώμαλη. Φεύγεις εσύ, την ναι, κάνεις δηλαδή, μαλαθά. Κάνω μαλακίες πολλές, με συγχωρείτε μου ξέφυγε, κάνω μπιπ πολλές. Με την έννοια την εξής, δεν αντέχω το κέρατο. Άντρας που να μην κερατώ. Δεν αντέχω το κέρατο. Άντρας που να μην κερατώνει δεν υπάρχει. Οπότε εγώ κάθε τόσο χώριζα μόνη μου. Μαγείρευα ένα υπέροχο φαΐ, άλλαζα την κλειδαριά, μάζευα τα ρούχα έτοιμα, διπλωμένα και λέγα δύο σας. Περάστε έξω τώρα. Χωρίς να γνωρίζει ο άλλος. Χωρίς να μου έχει περάσει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που δεν με ρωτάς. Προλάβαινες δηλαδή την κατάσταση. Χωρίς να μου έχει περάσει. Και μετά καθόμουν σε έναν τύπο. Συγγνώμη, το κέρατο το καταλάβαινες. Ω, βέβαια. Σηκώθηκα όρθια τώρα. Πώς το καταλάβαινες το κέρατο. Έχω μία. Ένα φάρδος και σε αυτό. Δηλαδή με ρεπορτάζ το καταλάβαινες ή με ψυχολογική αντίληψη ας πούμε. Όχι, το αισθανόμουν. Καταρχήν ήξερα ότι οι άντρες που είχα δεν ήταν ωραίοι. Ωραία, περίμενε. Αλλά πρέπει να πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα. Γρήγορα τα λεφτά. Ένα λεπτό. Αλλά πρέπει να μου πεις πώς καταλαβαίνεις το κέρατο, διότι αυτό είναι κάτι το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολλές γυναίκες. After. Ναι. Το χρήμα τώρα. Πάμε.